Λοιπόν. Λοιπόν, επόμενο θέμα. Μία ελληνική ανεξάρτητη ταινία μικρού μήκους που θα κάνει θράψη. Πετ. Για να δούμε το τρέιλερ. Θα αναλάβεις εσύ τη φροντίδα του γιού σου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον δημιουργό της ταινίας μικρού μήκους PET, υπό την έννοια ότι, και χαιρόμαστε πάρα πολύ, ότι ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί μετά το 80, λοιπόν, δεν λέω λεπτομέρειες, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το μέλλον εναντίον σου. Μετά από 50 χρόνια να πούνε, α, ήταν του 80 τόσο, δεν το θυμάμαι. Που... όσο μπορεί κανείς να προοικονομεί. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είσαστε και μια... μου στείλατε κάτι σε μένα, αλλά το βρήκε και η Σόνια. Το διαβάσαμε, ασχοληθήκαμε, μπήκαμε, ρωτήσαμε, μάθαμε. Και νομίζουμε ότι αξίζει να μιλήσουμε λίγο μαζί σας, μια πρώτη γνωριμία με τους τηλεθεατές μας, για αυτό το PET. Τι είναι λοιπόν, για πες. Λοιπόν, ανεξάρτητη ταινία μικρού μήκους, η οποία διεκδικεί μάλιστα υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ναι, Χρήστο, μίλησέ μας γι' αυτό. Ναι, το PET ταξίδεψε στην Ευρώπη στην αρχή, σε διάφορα φεστιβάλ. Μετά ξεκίνησε μια πορεία ισχυρή στα Αμερικάνικα φεστιβάλ. Και μετά ήρθε μια πρόταση για τη διανομή της στην Αμερικανική αγορά, δηλαδή στους κινηματογράφους. Όταν αυτό έγινε στο Λος Άντζελες, αυτόματα μπήκε η ταινία στις ταινίες αυτές, σε αυτό το group, των ταινιών που διεκδικούν μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Μικρού μήκους. Εννοείται πάντα, ναι. Και να πούμε στους τηλεθεατές ακόμη μια φορά ότι έχουμε ακόμη μια Ελληνοπούλα, η οποία είναι στις 10 υποψήφιες για Όσκαρ. Ντοκιμαντέρ. Με το ντοκιμαντέρ 5 μίλια. Ναι, 5 miles. Είναι η απόσταση που χωρίζει. Ναι. 4,1 μίλια. Ναι. Είναι η απόσταση που χωρίζει τις τουρκικές ακτές από το νησί της Λέσβου. Ναι. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Και σε εσένα. Είμαστε πολύ περήφανοι. Πολύ καλά λόγια. Πολύ περήφανοι για δεν το είχα δει, γιατί δεν γίνεται να το δεις έτσι κι αλλιώς. Αλλά συνεργάτες και φίλοι από την Αμερική μου έχουν πει τα καλύτερα. Και ναι, το βρήκαμε και το είδαμε, πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Πάμε όμως να πάμε στο PET. Λοιπόν, τι είναι ακριβώς το PET, βάλτε μας μια ξενάγηση. Σαν είδος είναι οικογενειακό δράμα. Δηλαδή είναι μια ταινία για την παιδική ηλικία και την στιγμή αυτή που έρχεται, αν έρθει, ελπίζω να μην έρθει σε κάποιους, που κάποια παιδιά πρέπει να αφήσουν πίσω την παιδικότητά τους, την αθότητά τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε ένα σκληρό μέλλον που έρχεται. Να επιβιώσουν. Να επιβιώσουν, υπό μια έννοια. Τώρα πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την ιστορία του Δημήτρη. Είναι ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο είναι γόνος μιας πολύ πλούσιας οικογένειας. Μόλις έχει χάσει τη γιαγιά του, η οποία ήταν το μόνος άνθρωπος που τον φρόντιζε. Και πια η μόνη συντροφιά είναι το κατοικίδιό του, η ουσιαστική του συντροφιά δηλαδή. Ένα ειδικό χειρίδιο. Ένα παιδί αποκομμένο προφανώς από τους γονείς του. Χωρίς καμία ουσιαστική επικοινωνία. Σαν παρουσίες υπάρχουν. Πριν περάσουν λίγες ώρες, ακούει μια συζήτηση των γονιών του, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν το στάτους που έχουν, δηλαδή να μην ασχοληθούν με το παιδί, αλλά να συνεχίσουν μια επίδειξη δύναμης, εικόνας, πλούτου, παίρνουν μια πολύ σκληρή απόφαση για το μέλλον του. Και αυτό τον Δημήτρη τον καθορίζει. Δηλαδή, τον πληγώνει τόσο πολύ που γίνεται ένας άλλος άνθρωπος και προκειμένου να επιβιώσει αυτό που θα έρθει, αναπτύσσει μια πολύ. Ακραίο. Κάνει κάτι ακραίο. Ναι. Το οποίο δεν θα το αποκαλύψουμε όμως για να έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος, νομίζω πως όχι. Ναι. Συζητώντας για αυτή την ταινία μεταξύ μας ως εκπομπή, μας είπε και ο σκηνοθέτης μας κάτι το οποίο βεβαίως είναι πάρα πολύ γνωστό, ότι γενικώς ένας σκηνοθέτης, ίσως στην Ελλάδα είναι πιο δύσκολο, αποφεύγει ένα μικρό παιδί. Έχει δυσκολίες το μικρό παιδί. Έχει... Ναι, δεν είναι ένας επαγγελματίας. Και τα ζώα. Και έχουν βέβαια δυσκολίες. Τα ζώα έχουν επίσης δυσκολίες. Ναι. Δεν μπορείς να καθυποτάξεις ένα ζωάκι να παίξει έτσι όπως το θέλεις. Αυτό ως Μωραίτης, ας πούμε. Ισχύει σαν. Εσείς κάνετε και τα δύο, λοιπόν. Ναι. Από την εμπειρία. Με προβλήματα στο γύρισμα. Βάλτε μας λίγο πίσω από τις κάμερες. Κανένα πρόβλημα. Ούτε με το παιδί, ούτε με το ζώο. Ειδικά με τον Ρομπέρτο, ο οποίος το παιδί της ταινίας, ο Δημήτρης, ενσαρκώνεται από τον Ρομπέρτο Γκρόσου. Ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός ηθοποιός,
και εξαιρετικός επαγγελματίας. Δούλεψα μαζί του με τεράστια χαρά. Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα. Ήταν η πρώτη του επαφή, Η πρώτη επαφή με τον κινηματογράφο. Mm-hmm. Είχε εμπειρία από διαφημιστικά και άλλου είδους. Το ειδικό χειρίδιο ήταν επαγγελματίας επίσης. Στη συμπεριφορά του, ναι. Δηλαδή, γνωριστήκαμε και κάτσαμε μαζί πολύ καιρό. Ένα μέρος της εκπαίδευσης το έκανε ένας ειδικός. Το υπόλοιπο το έκανα μόνος μου. Δηλαδή, το είχα στο σπίτι μου. Και αυτό, εξαιρετικό. Ό,τι του δώσεις, παίρνεις. Αγάπη του δίνεις, αγάπη παίρνεις. Φαγάκι του δίνεις. Ποιος το έχει τώρα? Τώρα είναι στον Παρνασσό, το έχω δώσει σε ένα παιδάκι. Μπράβο. Περνάει πολύ ωραία στην εξοχή. Τέλεια. Μπράβο. Μία λοιπόν ταινία μικρού μήκους που έχει συμμετάσχει συνολικά σε 50 φεστιβάλ, έχει 15 υποψηφιότητες και ήδη έχει πάρει 5 βραβεία. Μεγάλες διακρίσεις μέχρι ναι, στιγμής. Ναι. Και έχει μια δυνατή πορεία από εντός ό,τι φαίνεται. Χορτάσατε ήδη, αν το πάμε. τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Γενικότερα. Οπότε σου ανοίγει όρεξη για άλλα πράγματα. Γιατί η επικοινωνία με το κοινό και τους ανθρώπους γενικότερα είναι κάτι που είναι βασική ιδιότητα ενός ανθρώπου. Θέλει να κάνει. Τέχνη, ας πούμε. Όχι και αλίμονο τώρα και στο καλλιτέχνη που δεν έχει φιλοδοξίες. Εγώ αγαπώ τις φιλοδοξίες. Κακό πράγμα είναι η ματαιοδοξία. Ναι. Πρέπει οι άνθρωποι όλοι να είμαστε φιλόδοξοι. Όχι εις βάρος των πάντων, να τους πατάς όλους να ανέβεις προς Θεού. Όχι. Έτσι, να έχουμε, να λέμε, θέλω να κάνω. Να... Άμα δεν έχεις στόχους με την καλή έννοια, αρχίζει βέβαια πια το πράγμα και ξεφτίζει. Ναι. Δηλαδή νιώθεις και ένα κενό στην ύπαρξή σου. Αν θες να προσφέρεις. Γιατί η διάθεση δική μας είναι κάτι να προσφέρουμε. Τώρα, αν θα τα καταφέρουμε, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά η προσφορά είναι σημαντικό πράγμα. Μάλιστα. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εταιρείες παραγωγής του εξωτερικού ή δεν ξέρω κι εγώ, για να μετατραπεί αυτή η ταινία μικρού μήκους σε μια μεγάλη μήκους ταινία. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γιατί μέσα από τις δυσκολίες που έγινε αυτή η ταινία έχουν προκύψει ήδη λόγω της παρουσίας της σε διεθνή φεστιβάλ και από Γαλλία και από Ιταλία και από Αμερική έχουν προκύψει άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται έτσι ώστε και για τα μελλοντικά μας project γενικά, γιατί εγώ γράφω μια μεγάλη μήκους αυτήν την εποχή. Α, σας το βγάλαμε αυτό, το βγάλει η Σόνια. Ναι. Πέστε μας μια κουβέντα γι' αυτό. Ένα τίτλο, έτσι, δηλαδή είναι τι. Μεγάλου μήκους. Είναι εξεζήμωση ακόμα, δεν θέλω να πω έτσι. Ωραία. Πολλά. Αυτό το πάντα το σεβόμαστε. Σίγουρα θα είναι μια ταινία η οποία θα ήθελε να πει κάτι σημαντικό για τον άνθρωπο. Mm-hmm. Και η πρόθεσή μου είναι να μπορεί να ψυχαγωγήσει όλη την οικογένεια. Δηλαδή να έχει μια ευρεία προσέγγιση, ας πούμε, στο κοινό. Μάλιστα. Λεφτά έχετε βρει? Ακόμα γράφει το σενάριο. Η πρόθεση υπάρχει από τους ανθρώπους δηλαδή, που έχω συζητήσει. Γιατί εκεί σταματάει η ελληνική δημιουργία μετά, έρχονται τα... Ναι, αυτό ισχύει. Γι' αυτό είμαστε και χαρούμενοι, γιατί εκτός Ελλάδος, που είναι λίγο ίσως καλύτερα τα πράγματα, υπάρχει και ίσως μεγαλύτερη πιθανότητα να υπάρξει κάτι χειροπιαστό στο μέλλον. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε σχετικά με το PET, έχει εκδηλωθεί ένα ενδιαφέρον τις τελευταίες εβδομάδες και για τη δημιουργία μιας μεγάλου μήκους πάνω στο PET, σαν remake ή σαν sequel. Τώρα, και αυτό είναι ακόμα πολύ σε συζητήσεις. Μάλιστα. Χρήστο Μωραίτη, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Με το καλό και το Όσκαρ. Εντάξει, και αυτό πολύ ωραίο θα είναι, αλλά το θέμα είναι να μπορούμε να κάνουμε πράγματα επόμενα. Ο υποψήφιος για Όσκαρ είναι Νίκη. Βέβαια. Τελεία. Τι να συζητήσουμε τώρα. Χαιρόμαστε λοιπόν που είναι καλή οι άνθρωποι. Επιτυχία. Σε ευχαριστούμε πάρα μας πολύ. Μας εκπροσωπούν τόσο επάξια στο εξωτερικό, το έχουμε ανάγκη. Είναι ένα χαμόγελο ακόμα. Πάμε πού? Με επιτυχία πρέπει να πούμε ότι ολοκληρώθηκε χθες.